Καλημέρα, παιδιά μου, και σήμερα θα παίξουμε Mindcube. Λοιπόν, όπως βλέπετε, βασικά σήμερα έχουμε καιρό να κάνουμε Mindcube. Μπορεί, έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε Mindcube. Η τελευταία φορά που κάναμε Mindcube ήταν σε live stream. Ναι, ήταν σε live stream, το θυμήθηκα. Όπου είχαμε χτίσει κάποια πραγματάκια. Και όπως βλέπετε, λοιπόν, είχαμε χτίσει εδώ πέρα σκαλιά προς τα μέσα, προς το κάτω κατάστρωμα, να το πω. Τα έβγαλα γιατί δεν μου άρεσαν. Δεν ταιριάζαν, τέλος πάντων. Και έβαλα απλά αυτήν εδώ πέρα το ladder. Ω, νύχτα. Τη σκάλα αυτή εδώ πέρα προς τα πάνω για να μπιάνει χώρο. Επίσης, πολλοί μου λέγατε να αλλάξω το texture γιατί δεν σας αρέσει, είναι κάπως περίεργο, είναι δεν ξέρω τι. Απλά άλλαξα. Τώρα, για όσους ενδιαφέρεστε, έχω βάλει το R3D Craft για την 1.12. Είναι αυτό. Και ναι. Λοιπόν, σήμερα, στο inventory μου έχω αυτά. Αυτά εδώ. Με αυτά εδώ θα χτίσουμε το τσένια του καραβιού. Σιγά σιγά παίρνει μορφή. Και πάμε έξω να σας δείξω λίγο κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, θα είναι νύχτα. Στο live stream είπαμε πως θα βάλω κανόνια, αφού είχαμε χτίσει αυτό και το από κάτω layer. Είπαμε πως θα βάλω κανόνια, τα έκανα όλα τα κανόνια, τα έβαλα. Τώρα μένει, δεν θα μείνουν έτσι, μένει να τα κάνουμε έτσι. Για να μην χάνω χρόνο. Επίσης εκεί μπροστά βλέπετε κάτι περίεργο που δεν πρέπει να υπάρχει ένα καράβι, αλλά θα πω γιατί είναι αυτό. Είναι τα δύο επόμενα layers που χρειάζονται στο καράβι. Και έκανα μόνο την αρχή εδώ πέρα, ώστε μετά να θυμάμαι πως πηγαίνει. Για να μην χρειάζεται να κάνω την ώρα alt-tab και φρυζάρω το game και βλέπετε εσείς μια εικόνα. Οπότε αποφάσισα να το κάνω έτσι, ώστε μετά να θυμάμαι πώς πηγαίνει. Και ναι, τώρα θα πάμε να κάνουμε τα κανόνια. Λοιπόν, θα τα κάνουμε ένα-ένα. Όχι εδώ, αυτά και αυτά. Θα τα κάνουμε ένα-ένα. Ένα μπλοκ. Για να μην ανεβώ και κατεβαίνω και αλλάζω μπλοκ την ώρα. Οπότε πάμε να βάλουμε πρώτα όλα τα trapdoors εδώ πέρα. Okay. Ωραία, nice. Να κάνουμε τώρα τα layers, τα επόμενα. Επίσης πρέπει να ψηλώσουμε και τα καρτάθια εδώ πέρα. Οκ, okay, so είναι, μετά είναι 1, 2, 3, 4. Οκ, okay, μετά είναι απλά πηγαίνουμε πάνω από αυτό το layer εδώ. Ναι, και από αυτό. Okay. Άμα βλέπετε και κοιτάω κάτω είναι επειδή δεν έχω γράψει πώς να το κάνω το τέτοιο για να μην κάνω τα μπολτινό και σας ενοχλεί. Λοιπόν, εδώ έχει 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετά έχει ένα εδώ. Ωραία. Και εδώ μετά έχει βγαίνει ένα απ' έξω. Και εδώ έχουμε 7 όπως και το προηγούμενο layer αυτό εδώ πέρα. 3. Βασικά δεν χρειάζεται καν να μετρήσουμε σε αυτό εδώ. Απλά είναι έτσι. Ωραία. Και μετά απλά κάνουμε το ίδιο. Μην έχουμε θέμα. Πάντως αρχίζει η περιμορφή το καράβι, τουλάχιστον το κάτω μέρος. Και μετά μένουν τα πανιά. Πάρε τέσσερις, ξέρω εγώ, ναι. Μετά μένουν τα πανιά, που τα πανιά θα είναι το κύριο στοιχείο του καραβιού μας. Θα είναι τεράστια και θα είναι και ωραία. Δεν θα είναι απλά. Δεν νομίζω όπως τα συνηθισμένα πανιά. Θα προσπαθήσω να τα κάνω extraordinary λίγο. Ωραία, λοιπόν, αυτό πώς πάει. 1, 2, 3, 4 είναι αυτά, ωραία. Μετά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, ok. Μετά είναι, εδώ είναι 9, ωραία, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes, ωραία, ένα μέσα. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, εδώ είναι 2, ok. Άρα έτσι, και μετά είναι ένα απ' έξω και είναι πάλι 7 όπως και στα προηγούμενα δύο layers εδώ πέρα. Και ουσιαστικά απλά κάνουμε copy από την άλλη μεριά αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και έτσι είναι ουσιαστικά τα κάτω μέρη, τα κάτω καταστρώματα.
Τώρα. Θα πρέπει να ψηλώσουμε αυτό εδώ πέρα και θα πάμε να σα δείξω κάτι άλλο μετά, αφού τα κάνουμε αυτά. Ωραία, πάμε να τα ψηλώσουμε και τα κατάθια λίγα ακόμα. Φέρα αυτό εδώ. Θα τα ψηλώσουμε κατά 3-4, μάλλον κάτι τέτοιο. Πάμε από εδώ σε αυτό πρώτα. Οπα. Α, ναι, ρε, έχουμε λάθος ξύλο. Σωστά. Χρησιμοποιούμε κανονικό oak, όχι dark oak για, αυτό εδώ, για τα κατάρτια. Σωστά, σωστά. Ξεχάστηκα. Έχουμε. Έχουμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχουμε. Δεν θα μ' άρεσαν πολύ αν δεν είχαμε oak σχέτο. Λοιπόν. Μια χαρά είναι τόσα. Νομίζω θα φτάσουν και παραπάνω από εκεί πέρα. Νομίζω θα φτάσουν και παραπάνω. Άστα εκεί. Κακό δεν κάνουνε. Και yes. Ωραία, έλα. Άλλο ένα. Nice. Οπότε, πάμε να σας δείξω κάτι άλλο που θα κάνουμε. Ωραία. Κάτσε να δούμε αν έχουμε λίγο ακόμα oak. Γιατί θα το κάνουμε με oak λογικά αυτό. Ή να το κάνουμε dark oak. Ξέρετε, επειδή δεν έχουμε πολύ. Ναι, δεν έχουμε πολύ oak. Θα το κάνουμε με dark oak και αυτό. Παρ' όλα αυτά, άσε αυτά εδώ πέρα. Και αυτά. Θα το κάνουμε με dark oak αυτό που θέλω να κάνω. Να πάρει τίποτα άλλο. Μπα, δεν θα κάνουμε εξάλλου πολύ. Λοιπόν, θέλω να δω και πώς φαίνεται από μακριά το καράβι μέχρι στιγμής. Πες να φαίνεται πολύ ωραία, λοιπόν. Ου. Δεν φαίνεται, ε, για πείτε μου. Λοιπόν, θέλω να πείτε γνώμη σας πώς σας φαίνεται το πλοίο μέχρι στιγμής. Πώς φαίνεται. Δεν είναι μόνο αυτά εδώ πέρα, αυτά τα πέντε λέσεις, είναι και αυτά τα τρία εκεί κάτω, κάτω από το νερό. Εκεί προπέλα. Και yes. Μια χαρά. Ίσως να την αλλάξω γιατί μου φαίνεται κάτι δεν μου άρεσε πολύ στην προπέλα. Αλλά ναι, προς το παρόν μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως γίνεται το καράβι. Είναι full ωραίο. Οπότε τώρα εμείς πάμε προς τα εκεί. Εδώ, αν θυμάστε, αυτή η μικρή πλατφόρμα πρέπει να γίνει κανονικά ένα λιμάνι, το οποίο δεν ξέρω πότε θα χτίσω. Το είχαμε κάνει στο live αυτό. Όταν προς το τέλος του live το έχουμε χτίσει. Εδώ θα γίνει μικρό λιμανάκι. Και εδώ, αυτό που θα σας δείξω είναι πως εδώ πάνω είναι ένα perfect σημείο για να χτίσουμε ένα watchtower τέλος πάντων. Και το οποίο νομίζω θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε. Details που απλά χάνομαι. Βάζω έτσι παντού stairs γιατί δίνει το extra detail που μου αρέσει. Οπότε ναι. Και θα βάλω και κάνουμε έτσι το πάτωμα. Ναι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα ας βάλουμε ένα κουβά να ανέβουμε. Και. Δύο. Αυτό κλείστο. Δύο. Nice. Ωραία. Και εδώ. Και εδώ. Θα βάλουμε ένα stair εδώ πέρα. Ωραία. Nice. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που έχω χτίσει. Θες πως είναι. Ρε, ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχω χτίσει. Ιδέα, λοιπόν, αυτά εδώ θα αντικατασταθούν. Έλα. Αυτά εδώ θα φύγουν και θα αντικατασταθούν από glowstones όλα. Και πάνω-πάνω. Απλά πάνω-πάνω θα το κλείσω τελείως. Θα κάνω κάτι σαν σκεπή μικρή. Θα δούμε. Αυτά εδώ πάντως θα φύγουν και θα αντικατασταθούν από glowstones. Το αποφάσισα έτσι θα γίνει, τελείωσε. Έλα. Δεν φτάνω. Fuck. Θα κάνουμε πιο συχνά YouTube βίντεο. Θα κάνω και live streams, απλά περιμένω να μπει δεύτερη οθόνη κάπου εδώ δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω πού. Όταν μπει, θα κάνω και live Minecraft, MindTube και ό,τι άλλο Minecraft μου έρθει τέλος πάντων. Και ίσως προσπαθήσω να κάνω κανένα LOL, κανένα PUBG.
Επίσης κάτι που θα σκέφτηκα είναι τώρα πώς θα ανέβω στο πλοίο μου. Όχι ότι καλύτερο. Τέλος πάντων, εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή. Είμαστε καινούργοι. Βρέχει και δεν έχω κλειστεί τη βροχή. Και επίσης άφησε με ένα comment για το πώς σας φάνηκε αυτή η πίπα που έκανα εκεί πέρα. Που δεν ξέρω καν αν θα μείνει ή θα κάνουμε αυτό. Και πώς φαίνεται το πλοίο, η συνέχεια του πλοίου τέλος πάντων. Όπου σκεφτείτε, δεν είμαστε ούτε καν στα μισά ακόμα. Ούτε στα μισά και έχουμε χτίσει πόσο πράγμα. Ούτε στα μισά. Τα πάμε.